Έχει και ένα φάουλ όμως πολύ νωρίς, ναι, που επίσης ναι. θα παίξει σημαντικό ρόλο. Για τρεις ο Χάινς, ο Νίκολς ήτανε. Λιούις να σηκώνεται για τρεις και να απαντάει. Αυτά στο lay-up θα αφήσει τελικά στον Κάμπελ, καλάδι και φάουλ. Έφυγε από την ομάδα, ήρθε ο Κάμπελ, διαφορετικού τύπου παίχτης. Εδώ τρίποντα από τον Τζάκσον. Από πλευράς Ομόνιας ήταν ο Νίκολς και ο Μάρκου. Έγινε το λάθος, έκλειψε ο Λιούις, πάει μέχρι το καλάθι, ανάποδο lay-up. Έξυπνη κίνηση για να αποφύγει και τον Κάμπελ. Νέο λάθος. Φεύγει γρήγορα ο Λιούις στον ευθυνιασμό, δεν τον κυνηγάει κανείς. Εύκολα σε νέο lay-up, 21-13. Ο Λιούις πιέζεται, αλλά περνάει τον Μάρκου και φτάνει στο lay-up. Η πάσα στον Λιούις, καλάθι και φάουλ. Σε έχει βάλει ο Ρόμπερτ Λιούις. Ο Νίκολς, ωραίο. Σε μια προσωπική ενέργεια. Βλέπουμε τα δίποντα, 9-11 για τον Απόλλωνα, 5-7 για την Ομόνια. Εδώ τα τρίποντα, 4-7 για τον Απόλλωνα, 2-8, 3-9 τώρα για την Ομόνια. Ελευθερίου ταλαιπωρεί τον Μπριτ και σκοράρει για 3. Ο Μάρκου step back shoot για 2, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Γκίλ. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Απόλλωνα. Σε έκανε το λάθος. Και στον ευθυνδιασμό Ελευθερίου φτάνει στο lay-up. Αυγάλει έξω στον Κάμπελ, πλησιάζει γι' αυτός. Ο Τσάφι, ωραία προσποίηση, πέρασε τον Μπάζο, έφτασε στο lay-up. Η Ομόνια έχει την ευκαιρία να μειώσει λίγο ακόμα τη διαφορά. Ο Νίκολς αμέσως για 3 μέσα. Ελευθερίου κλείσει και βρήκε όμως ο Ντάγκλας, αυτό σκοράρει. Ο Νίκολς με τον Ράιλι τον πάει μέχρι μέσα και σκοράρει. Και στην άλλη πλευρά τώρα ο Ράιλι το σκέφτεται, θα το κάνει τελικά το σουτ και γιατί όχι. Ο Ράιλι στον Ελευθερίου, αστοχή. Ο Μπριτ. Όλα αυτά είναι χαμηλά στον Γκίλ, αυτός δίνει στο δετιακό που φτάνει μέχρι το lay-up. Περνάει αυτός, βρίσκει τον Τσάφι, πολύ ωραία κίνηση για την Ομόνια. Πάση. Λιάδη ζητάει screen από τον Τζάκσον, δεν πήρε το σουτ, άφησε στον Λιούις. Θα το πάρει αυτός και θα είναι και εύστοχο. Νίκολς με το τρίποντο που πέτυχε πριν, έφτασε στους 33 πόντους, σοφαρίζει το ατομικό του ρεκόρ φέτος και τώρα το ξεπερνάει. Όχι, πριν. Ο William Graves είναι στην ομάδα. Έγινε λοιπόν και η δεύτερη μεταγραφή που είχε προαναγγελθεί. 91-76. Γρήγορη επίθεση και εύστοχη από τον Ράιλι. Τον Τζάκσον για 3. Μέσα και αυτό.